Εποχές 2019, θύμισε η κίνηση σε πολλές περιοχές της περιφέρειας Πελοποννήσου το Πάσχα, με τους επισκέπτες να επιλέγουν το παραδοσιακό σούβλισμα του Οβελία στο χωριό παρά στα μεγάλα αστικά κέντρα. Οι πυρώτες για τις ημέρες τουλάχιστον του Πάσχα ήταν πολύ υψηλές, δηλαδή στις περισσότερες περιοχές και στις ορεινές αλλά και στις παράκτιες. Θα λέγαμε ότι ξεπέρασαν το 90%, σε κάποιες περιπτώσεις και το 100%. Αλλά βέβαια θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι σε κάποιες παράκτιες περιοχές για την περίοδο του Πάσχα δεν επανεκκίνησαν τη λειτουργία τους όλες οι επιχειρήσεις, αλλά ένα ποσοστό αυτών. Μπορεί η ακρίβεια να έχει σαρώσει τα πάντα, όμως φαίνεται πως η ανάγκη για μια μονοήμερη απόδραση σε κοντινούς προορισμούς ήταν για αρκετούς μονόδρομους. Έχουμε στοχεύσει στην προβολή της περιοχής μας και όχι μόνο στην Αυπάκτου, γενικότερα όλου του Δήμου, για να μην ξεχνάμε και τον Ορεινό Όγκο. Εννοείται. Που είναι για άλλες εποχές. Και τώρα το Πάσχα είχε πολύ κόσμο, βέβαια ήρθαν πολλοί από Αθήνα, ανοίξαν πολλά σπίτια στα χωριά και γενικότερα ο κόσμος ήρθε, πέρασε καλά. Μας βοήθησε ο καιρός βέβαια για την Μεγάλη Παρασκευή. Και νομίζω ότι όσοι ήρθανε από όλες τις γωνίες της Ελλάδος φύγανε με τις καλύτερες εντυπώσεις και θα είναι οι καλύτεροι διαφημιστές και για την εκδήλωση της Μεγάλης Παρασκευής, αλλά και γενικότερα για την πόλη της Ναύπακτου και για το Δήμο μας. Η Ναύπακτος, ένας προορισμός τεσσάρων εποχών, επιλέχθηκε από αρκετούς. Ιδιαίτερα τη Μεγάλη Παρασκευή, το λιμάνι βούλιαξε κυριολεκτικά από κόσμο για τον επιτάφιο. Φανταστικές εικόνες από το πανέμορφο ενετικό λιμάνι. Τα δωμάτια της Ναύπακτου, τα καταλήμματα γενικότερα, γέμιζαν κόσμο από την Πέμπτη μέχρι και την Δευτέρα το απόγευμα. Αυτή τη φορά είχαμε τα καταλήμματά μας ήταν με πληρότητα 100% από την Δευτέρα μέχρι και την Τρίτη, η οποία είναι η σημερινή ημέρα. Ήταν πολλές ημέρες που είχαμε κόσμο στην Ναύπακτο και πολύ περισσότερος ο κόσμος από ό,τι άλλες φορές. Μπορεί το Πάσχα να πέρασε, όμως αρκετοί είναι αυτοί που συνεχίζουν τις διακοπές τους μέχρι και το τέλος της εβδομάδας. Σε Μονεμβασιά, Καλαμάτα, ακόμα και Ναύπλιο. Από τους δημοφιλείς βέβαια προορισμούς, παραδοσιακά θα λέγαμε ότι ήταν και η περιοχή της Καλαμάτας και η περιοχή της Μονεμβάσιας. Πάρα πολύ ο κόσμος στη Νότια Αργολίδα, Ερμιονίδα και Πέριξ Πορτοχελίου. Στις ορεινούς προορισμούς τόσο της Αρκαδίας, της Κορινθίας όσο και της Αχαΐας είχαμε επίσης πάρα πολύ έντονη κινητικότητα και γενικότερα θα λέγαμε ότι ήταν μια περίοδος ιδιαίτερα θετική για όσες επιχειρήσεις λειτουργήσαν. Λίγες ημέρες έμειναν πριν την έναρξη της θερινής περίοδου και οι επιχειρηματίες έχουν σηκώσει μανίκια, γιατί όπως λένε θέλουν όλα να είναι έτοιμα.